Έχω ένα θέμα μεθυστικό. Πολύ καλά ακούσατε και ταιριάζει απόλυτα στο θέμα που ακολουθεί. Γιατί θα μιλήσουμε για το κρασί από τα χείλη σου. Δεν είναι μεθυστικό? Κώστας Κρομίδας εδώ στην παρέα μας, ακόμα μια φορά, γιατί έρχεται με μια καταπληκτική, μοναδική, σαν εμπειρία βιβλιοπαρουσίαση στο κτήμα Βιβλία Χώρα την Κυριακή, τώρα μεθαύριο, δηλαδή 10-11 στη 1 το μεσημέρι, και φυσικά όλοι θα είμαστε εκεί. Καλησπέρα! Καλησπέρα από την Αθήνα. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε ξαναβλέπω. Χαίρομαι πολύ που θα ξανάρθω στον τόπο σας, τον οποίο τον αγαπάω πάρα πολύ, την ευρύτερη περιοχή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που... ξέρεις, αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι και η τελευταία εκδήλωση μιας μεγάλης περιοδίας, περίπου με 100 εκδηλώσεις, και θέλω να κλείσει θριαμβευτικά σε ένα χώρο που έχω αγαπήσει, επειδή τον επισκέφτηκα, έχω αγαπήσει και το χώρο και τους ανθρώπους εκεί ιδιαίτερα, και θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη εκδήλωση, γιατί την περιμένω πώς και πώς. Θέλω να κλείσει αυτός ο κύκλος λοιπόν των εκδηλώσεων αυτού του βιβλίου που ταξίδεψε σε πολλά εινοποιεία, σε έναν χώρο, στο φυσικό του χώρο. Διότι και το σημείο που θα γίνει η εκδήλωση θα μπορούσε να είναι ένα από τα σκηνικά του βιβλίου, δηλαδή από τα μέρη που διαδραματίζεται μεγάλο μέρος της πλοκής του βιβλίου. Περιττό να πω ότι η φιλοξενία γενικότερα, όχι μόνο στο Βιβλία Χώρα, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, είναι μοναδική, και γι' αυτό το λόγο ξανάρχομαι τώρα, γιατί θέλω να το ξαναβιώσω όλο αυτό. Στην πρώτη βιβλιοπαρουσίαση που έκανε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, είδα πόσο πολύ, είδα, γι' αυτό τονίζω το ρήμα, είδα λοιπόν πόσο πολύ σε αγαπάει ο κόσμος. Το έχω βιώσει να σε αγαπάνε ως ηθοποιός, βεβαίως, τόσα χρόνια στην τηλεόραση, αλλά σαν συγγραφέα που ξέρανε ατάκες από τα βιβλία σου, όχι μόνο το συγκεκριμένο, μιλούσανε για αυτά με τόση αγάπη, και πραγματικά καθόμουν εκεί στη γωνιά μου και απολάμβανα τις στιγμές. Τι ωραία! Και ήταν και δύσκολες οι συνθήκες αυτή την εκδήλωση. Είχε πολύ κάψωνο, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, γενικότερα, ναι. Ήταν μια δύσκολη εκδήλωση. Κοίταξε, εγώ την απολαμβάνω αυτή την αγάπη του κόσμου, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήδη σχεδόν έχει καλυφθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος που θέλει να έρθει στο κτήμα Βιβλία Χώρα την Κυριακή, 1 η ώρα το μεσημέρι, για την εκδήλωση, θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή, διότι σχεδόν έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Εντάξει, τώρα αν έρθει κάποιος άνθρωπος και δεν το ξέρει, δεν τον διώξουμε. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει τουλάχιστον έτσι ένας αριθμός που να ξέρουμε περίπου πώς θα είναι. Θα πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν με το Βιβλία Χώρα, για να μπορέσουμε να υπολογίσουν και εμείς τον κόσμο. Η αγάπη του κόσμου γενικότερα είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί και μου δίνει όλη αυτή την ενέργεια να ταξιδεύω συνεχώς, να βρίσκομαι κοντά στους αναγνώστες μου. Και είναι αμοιβαίο αυτό, ξέρεις. Δηλαδή, και εγώ προσπαθώ, ειδικά στην Καβάλα, έτσι ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Ήταν τα διάφορα που έγιναν. Ήπιαμε πολύ ωραία κρασιά, εννοείται, από το Βιβλία Χώρα. Πραγματικά. Ξέρεις, το λέω σε πολλούς φίλους μου τώρα στην Αθήνα ότι θα ταξιδέψω στην Καβάλα και θα πάω στο Κοκκινοχώρι εκεί στο κτήμα. Και θα μπορούσαν να ετοιμάσουν λεωφορείο για να έρθουν. Ζηλεύουν πάρα πολύ, γιατί. Εντάξει, πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα κτήματα της Ελλάδος και είναι μεγάλη τιμή που με καλούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Αλλά ξαναλέω, το βιβλίο θα παρουσιαστεί στον φυσικό του χώρο. Στον χώρο που θα γίνει, νομίζω, μια πάρα πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Και θα πιούμε και πολύ ωραία κρασιά, εννοείται. Καλά, εννοείται αυτό, εννοείται αυτό. Το βιβλίο τώρα ήδη κυκλοφορεί. Πόσο καιρό είναι? Από το Μάιο. Από το Μάιο. Έξι μήνες. Έξι μήνες. Μπράβο, και το υπολογίζω. Έχει διανύσει μια εξαιρετική πορεία, είναι συνεχώς στις λίστες με τα best seller των βιβλίων, παρότι έχει περάσει τόσος καιρός. Έχει αγαπηθεί από ένα νέο κοινό, τους ανθρώπους που λατρεύουν το κρασί, και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι σε πολλά εινοποιεία της Ελλάδας πια υπάρχει το βιβλίο μου, οι άνθρωποι το παίρνουν και δώρο, ξέρετε τώρα, ας πούμε αυτές τις μέρες έχουν αρχίσει πολύ και θέλουν τα εινοποιεία να το παίρνουν και εταιρικό δώρο, το βάζουν μαζί με τα καλάθια, με τα κρασιά. Ήταν για μένα πρωτόγνωρη όλη αυτή η εμπειρία με το ταξίδι αυτό που έκανα στα εινοποιεία φέτος στην Ελλάδα, γιατί είδα από κοντά, γνώρισα από κοντά υπέροχους ανθρώπους, όπως είναι οι άνθρωποι του κτήματος που θα έρθω την Κυριακή, και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η απελουργία και γενικά η εινοποιεία στην Ελλάδα ανθίζει, πάει πολύ καλά παρόλα τα προβλήματα με τον καιρό και την κλιματική αλλαγή. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι μπαίνουν πολύ νέοι άνθρωποι, μπαίνουν δηλαδή επόμενες γενιές στον χώρο, με γνώσεις, με σπουδές στο εξωτερικό, ξέρεις, τα κρασιά μας πλέον ταξιδεύουν
σε όλο τον κόσμο, εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε ένα κράτος, το οποίο, μια χώρα η οποία παλιά έβγαζε το κρασάκι, ας πούμε, που πήγαινε στην ταβέρνα και έλεγε βάλε μας το κρασάκι σου στον κατρούτσο που λέμε στην ταμτζάνα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πλέον τα κρασιά μας έχουν μεγάλη απήχηση, κάνουμε εξαιρετικά κρασιά και χαίρομαι που υπήρξα κομμάτι, και θα συνεχίζω να υπάρχω μέσω του βιβλίου, ένα μικρό κομμάτι αυτής της πολύ ωραίας ιστορίας που έχει να κάνει με τα ηνοπία και τους ανθρώπους της. Εσύ τώρα έγραψες ένα βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο, γιατί εννοείται ότι το διάβασα από εκείνη την ημέρα που το πήρα στη χέρια μου και το ξέρεις, το έχω κάνει post και τα λοιπά, το ξέρεις. Λοιπόν, έχω δει. Πραγματικά ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά θέλω να σταθώ λίγο στην έμπνευση. Πώς σου ήρθε, πώς έτσι σου γεννήθηκε αυτή η ανάγκη, αυτή η επιθυμία να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο? Ο κόσμος του κρασιού για μένα, ειδικά τα τελευταία 15-20 χρόνια, ας πούμε, που έτσι άρχισα πια και εγώ λίγο να το ψάχνω περισσότερο με το κρασί, δεν έπινα δηλαδή ό,τι να είναι. Ναι. Ο κόσμος του κρασιού για μένα πάντα ήταν ένας μαγικός κόσμος. Βοητευτικός πολύ, ναι. Με βοήθευε ιδιαίτερα όλη αυτή η ατμόσφαιρα, ξέρεις, των αμπελιών, των κελάριων, δηλαδή το κελάρι για μένα που φυλάβονται τα κρασιά, ναι, είναι ένα μέρος ιερό, δεν ξέρω, δηλαδή είναι ένα μέρος ιερό και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στο βιβλίο μου. Είναι ένα μέρος που διαδραματίζονται πολύ ωραία κομμάτια της ιστορίας μου εκεί. Γενικότερα ήθελα να μιλήσω για αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με την αμπελουργία. Από αρχαιοδάτων χρόνων οι άνθρωποι καλλιεργούσαν, φτιάχναν κρασί και όλες οι γιορτές, ας πούμε, που γινόταν, οι διονυσιακές τελετές, όλα αυτά που ξέρουμε, που υπάρχουν και πολλά στοιχεία μέσα στο βιβλίο. Για όλα αυτά που διδάχτηκα και σπουδάζοντας σαν ηθοποιός και βλέποντας και όλα αυτά που υπάρχουν σχετικά με τον Διόνυσο, τις γιορτές και όλα αυτά, δεν ξέρω, με εγωίτευαν ιδιαίτερα, συν τις δικές μου τις προσωπικές εμπειρίες, συν όλες αυτές τις μεθυσμένες, αν θέλεις, στιγμές, αυτές τις στιγμές που η κατανάλωση, η ήπια κατανάλωση, έτσι τονίζω, η ήπια κατανάλωση αλκοόλ και κρασιού φέρνει αυτή την εφορία στο μυαλό σου, σε κάνει να χαλαρώνεις και να ανοίγεσαι και να μιλάς με τους ανθρώπους, να φλερτάρεις πιο εύκολα, διότι ζούμε και σε μια εποχή που το φλερτ... Σε χαλαρώνει λίγο. Σε χαλαρώνει. Ναι. Εντάξει, το πολύ σε χαλαρώνει πολύ και εκεί πια είναι δύσκολο. Εντάξει, ας μην το πούμε για το πολύ, για το λίγο. Το καλό και το λίγο. Η ήπια κατανάλωση αλκοόλ και ειδικά του κρασιού, που είναι έτσι και ένα ποτό που συνδυάζεται πολύ με τον έρωτα, συνδυάζεται πολύ με το φλερτ και με αυτή τη διάθεση που έχουν άνθρωποι να επικοινωνήσουν πιο πολύ, πιστεύω ότι έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε επαφή, είτε φιλικές σχέσεις, είτε ερωτικές σχέσεις. Είναι πολλές περιπτώσεις πλέον στα ταξίδια μου που έρχονται άνθρωποι και μου λένε, εγώ ξέρεις, ερωτεύτηκα επειδή ήπια ένα ποτηράκι κρασί και μπόρεσα και μίλησα στον άλλον και χαλάρωσα και κατάφερα και του μίλησα, ή ανταποκρίθηκα στο φλερτ του ή όλο αυτό. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και αποξενώνονται, στην εποχή αυτή της εικονικής πραγματικότητας γενικά και όχι της πραγματικής εικόνας, της πραγματικής επαφής των ανθρώπων, νομίζω ότι λίγο κρασάκι και τέτοιες έτσι εκδηλώσεις όπως είναι αυτή που θα γίνει την Κυριακή μας φέρνουν κοντά, επικοινωνούμε, μιλάμε με τους ανθρώπους. Και θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία στο κλίμα Βιβλία Χώρα την Κυριακή το μεσημέρι. Αυτό είναι σίγουρο. Και το περιβάλλον και εσύ, έτσι όπως τα λες υπέροχα, και όλοι όσοι θα είμαστε εκεί με τη διάθεση που θα έχουμε, είναι σίγουρο ότι θα είναι μια μαγική βιβλιοπαρουσίαση. Καθόλου συνηθισμένη με τις... Λέω βιβλιοπαρουσίαση και δεν μοιάζει καθόλου. Ειδικά αυτή μέσα στο κλίμα θα είναι ειδικά. Γιατί ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Σου είπανε, ας πούμε στην Καβάλα εκεί στο πνευματικό κέντρο. Πνευματικό κέντρο δημοτικό. Στη δημοτική βιβλιοθήκη. Δημοτική βιβλιοθήκη, συγγνώμη. Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, είναι πιο συμβατικά. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα χώρο, ξέρεις, βαρέλια, κελάρια. Δηλαδή θα μιλάω για μυρωδιές. Ακριβώς, θα μιλάμε για αυτές τις υπέροχες μυρωδιές και ο κόσμος θα μυρίζει πραγματικά αυτές τις μυρωδιές. Θα μιλάμε για κρασί και ο κόσμος θα βλέπει όλη αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφω μέσα στο βιβλίο. Πιο κατάλληλος χώρος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Πραγματικά. Ωστόσο, δεν μπορώ να ξεχάσω, γελούσα όταν το είπες την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, ότι πόσες φορές μετά από λίγο κρασί έχω γράψει κεφάλαιο και το πρωί το διάβασα και λέω, τι είναι αυτό, πέτα το. Είπες λίγο. Υπάρχουν στιγμές γράφοντας, ξέρεις, πίνεις κρασί και δεν καταλαβαίνεις. Από ένα σημείο και μετά ξυπνάω το πρωί, διαβάζω και λέω, τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ πέρα, τι ήθελα να πω. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει συχνά, εννοείται. Καλά, ναι, εντάξει. Όλα είναι όμορφα και όλα είναι ωραία. Φτάνει να ξέρεις και να έχεις το μέτρο, να ξέρεις ότι δεν πρέπει να πίνεις όταν οδηγείς. Βλέπουμε τώρα τόσα πολλά ατυχήματα. Να ξέρεις ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να σε οδηγήσει στον αλκοολισμό και μπορεί να καταλήξεις με μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται καθόλου εύκολα. Όλα θέλουν το μέτρο τους. Να τα απολαμβάνεις τόσο όσο πρέπει. Θα μου πεις, μπαίνει έλεγχος. Όχι, αλλά μια βραδιά που ξέρεις ότι θα οδηγήσεις δεν θα πιείς.
ή αν πιεις πολύ, θα αφήσεις το κλειδί και θα πάρεις ταξί. Θέλω να πω τέτοια πράγματα μικρά που μας κρατούν ασφαλείς, που μας κάνουν να απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις όμορφες στιγμές, έτσι. Ναι. Διότι τι νόημα έχει να περάσεις ένα ωραίο βράδυ πίνοντας κρασί και να καταλήξει όλο αυτό σε μια τραγωδία. Δεν είναι καθόλου όμορφο. Όχι, βέβαια. Αλίμονο. Δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζει έτσι το κρασί. Το λίγο καλό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και μετά αυτό. Το όμορφο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το όμορφο είναι ότι κάποιος που πραγματικά αγαπά το κρασί και αγαπά όλη αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά και να μην το αγαπά, μπορεί να το ζήσει έτσι απ' έξω, είναι ότι μπορεί να ξεκινήσει από την Κρήτη και να φτάσει μέχρι την Ορεστιάδα, μέχρι το Διδημότυχο και να ταξιδέψει σε απίστευτους προορισμούς με εινοποιία, με κτήματα που πλέον εξυγχρονίζονται, γίνονται επισκέψιμα, ο κόσμος μπορεί να πάει. Γινόμαστε δηλαδή μια εινοτουριστική, γινόμαστε ένας εινικός προορισμός όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και παγκοσμίως. Διότι έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο πλέον να επισκεφθούν τα εινοποιία μας. Και ένας από τους λόγους που θέλω και πολύ να μεταφράσω το βιβλίο μου στα αγγλικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απήχηση γενικότερα για βιβλία που αναφέρονται στο κρασί στο εξωτερικό, είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Ψάχνω τον χορηγό μου τώρα, θα τον βρω που θα πάει. Θα βρούμε χορηγό να το μεταφράσουμε κιόλας. Σε διέκοψα, μου πήγε να με ρωτήσει. Όχι, ήθελα να σου πω ότι. Είπες, 100 παρουσιάσεις ολοκληρώνονται τώρα την Κυριακή εδώ σε εμάς. Οπότε, τι κάνεις μετά από αυτό? Εξακολουθείς να πίνεις κρασί από τα χείλη μας ή πάμε... Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και τώρα, εδώ μπροστά που είναι υπολογιστής, έχω ανοιχτό το αρχείο του νέου βιβλίου. Γράφω το νέο μου βιβλίο. Σαφέστατα, το κρασί από τα χείλη σου με πήγε λίγο πίσω, διότι και τα ταξίδια και όλη αυτή η ατμόσφαιρα με πήγαν λίγο πίσω. Τώρα έχω αρχίσει, έχω μπει πολύ δυναμικά στην ιστορία μου. Έχω βέβαια και εγώ υποχρεώσεις, όπως όλοι οι γονείς. Έχουμε μια κόρη. Η Μαρίνα είναι σε περιοδεία αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, γυρίζει όλη την Ελλάδα με το παιδικό της βιβλίο που εκδόθηκε τώρα μόλις. Και είμαι εγώ πίσω. Η κόρη μας έχει και αυτή κάποιες υποχρεώσεις με το σχολείο της, με τις προπονήσεις της. Ξέρεις, όλη αυτή η καθημερινότητα και πρέπει ταυτόχρονα να βρίσκω και το χρόνο να μπορώ να απομονώνομαι, να γράφω έτσι, το νέο μου βιβλίο, γιατί αυτό το ταξίδι της συγγραφής δεν είναι μόνο οι παρουσιάσεις, είναι και όλη αυτή η πολύ όμορφη διαδικασία του να γράψω ένα βιβλίο, να χτίσω μια ιστορία, να τη γευτώ, να τη χαρώ και εγώ και μετά να την μεταφέρω πια, να εκδοθεί και να μεταφερθεί στο μυαλό κυρίως των αναγνωστών μου που θα την απολαύσουν και θα τη χαρούν. Θα μας πεις έτσι κάτι μικρό από το καινούριο βιβλίο? Θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω γράψει μέχρι τώρα. Και θα είναι το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου σε πρώτο ενικό πρόσωπο με γυναίκα. Δηλαδή είναι γυναίκα η πρωταγωνίστρια. Και θα είναι μια ηρωίδα που πιστεύω ότι θα βρει πολύ, πολύ μεγάλο κοινό που θα το διαβάσει το βιβλίο και θα ταυτιστεί με την ηρωίδα μου. Δηλαδή η επόμενη ηρωίδα μου είναι το απόσταγμα, μιας και μιλάμε έτσι για κρασιά, ναι. Το απόσταγμα των ανθρώπων που συνάντησα, κυρίως των γυναικών που συνάντησα τα τελευταία 2-3 χρόνια και όλων αυτών που εισέπραξα ως συναισθήματα, ως κατάσταση, ως ζωή, είναι μια τέτοια ηρωίδα. Και νομίζω ότι θα την λατρέψετε ακόμα και αν δεν είστε στην κατάστασή της. Άρα εσύ τώρα μας είπες ότι εκτός από το να γυρίζεις όλη την Ελλάδα και να παρουσιάζεις τα βιβλία σου, μαζεύεις και πληροφορίες που τις βάζεις όπου σου προκύψουν. Σωστά, το είδα. Κάθομαι πολλές φορές την ώρα που υπογράφω ή όταν βγαίνουμε έξω, ναι. Και το αυτί μου είναι σε συζητήσεις που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι πολλές φορές που με εμπνέουν δεν ξέρουν καν ότι με έχουν εμπνεύσει. Δεν ξέρουν καν ότι αυτό που είπαν το άκουσα και ναι. Το έχω εισπράξει. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και οι άνθρωποι που στις ιστορίες που μου λένε, δηλαδή τώρα, με όλες αυτές τις ιστορίες που έχω μάθει, αν ήθελα, θα μπορούσα να γράψω άλλο ένα βιβλίο για το κρασί, όχι άλλο ένα, πολλά ακόμη. Για τους ανθρώπους του κρασιού. Έχουν τρομερές ιστορίες. Υπάρχουν τρομερές ιστορίες εκεί. Αλλά εντάξει, θέλω και εγώ να ασχοληθώ με κάτι καινούριο τώρα. Οπότε φεύγω από αυτόν τον κόσμο του κρασιού, που δεν θα φύγω ποτέ βέβαια με αυτό το βιβλίο έτσι πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί ότι συνεχώς θα κάνω εκδηλώσεις μέσα στα εινοποιεία. Αλλά ουσιαστικά θέλω συγγραφικά να μπω σε ένα καινούριο μονοπάτι, σε κάτι εντελώς διαφορετικό, που θα με ανανεώσει και εμένα και θα μου δώσει, ξέρεις, αυτό το ενδιαφέρον της πρώτης φοράς. Πιάνουμε με ένα θέμα για πρώτη φορά. Υπέροχο. Τι υπέροχη διαδρομή πρέπει να είναι αυτή, πραγματικά. Είναι, ξέρεις, επειδή εσύ γνωρίζεις και την διαδρομή μου ως ηθοποιός, νομίζω ότι αυτά τα 13-14 χρόνια που ασχολούμαι με τη συγγραφή, νιώθω σαν να έχω βρει τον προορισμό μου. Και όλο αυτό δεν θα συνέβαινε, βέβαια, αν δεν υπήρχαν οι αναγνώστες που αγαπήσαν τη δουλειά μου. Που την αγαπήσανε, τη βράβευσαν, να τα λέμε κι αυτά. Την βράβευσαν πολλές φορές. Πολλές φορές. Που είναι εκεί, όλες μου οι εκδηλώσεις φέτος πήγαν εξαιρετικά. Όλα αυτά, ξέρεις, μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω και μου δίνουν και μια τεράστια χαρά.
διότι νιώθω λίγο σαν να έχω βρει τον προορισμό μου. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να είμαι ηθοποιός, εννοείται. Είμαι και ηθοποιός. Mm-hmm. Απλά η πορεία μου και γενικότερα τα πράγματα που κάνω μου δείχνουν ότι είναι εκεί τώρα και βλέπουμε. Ναι, ναι, ακολούθα τη ροή που λέμε. Ακριβώς. Τι είναι αυτό, πιστεύεις, που έχει κάνει τους αναγνώστες σου να σε λατρεύουν τόσο και να σε βραβεύουν, βέβαια, γιατί άλλο το να διαβάζει ένα βιβλίο, να λες «Α, πέρασε ωραία η ώρα μου στην παραλία, ξέρω εγώ από εδώ από εκεί», αλλά ναι, να φτάσουν και σε διαδικασία, να μπουν, να σε ψηφίσουν, να... και να... Δηλαδή, μια διαδικασία τέτοια, έχεις, πώς να το πω, θαυμαστές φανατικούς. Κοίταξε, τα ίδια τα βιβλία νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο μου, σε εισαγωγικά η λέξη όπλο, ναι, για να αγαπήσουν οι αναγνώστες τη δουλειά μου. Από εκεί ξεκινάει όλα. Αν δεν έγραφα καλά, αν δεν αρέσει τα βιβλία μου, δεν πιστεύω ότι θα κρατούσε πολύ όλο αυτό. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι η προσωπικότητα ενός ανθρώπου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς τον αποδέχεται ο κόσμος. Ναι. Και ξέρεις, μπορεί για κάποια στιγμή να πουλήσεις μούρι για 1-2-3 χρόνια, δηλαδή να κάνεις κάτι περίεργο και να πουλάς, αλλά αυτό δεν έχει διάρκεια. Η σχέση με τους αναγνώστες μου, στο βαθμό που μου επιτρέπει ο χρόνος που έχω, είναι πολύ ειλικρινής. Εκτιμώ αυτό που κάνουν εκείνοι, εγώ προσπαθώ να κάνω και εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ. Εντάξει, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο κουραστικό, με ποια έννοια, ότι δεν προλαβαίνω να απαντήσω πάντα σε όλα τα μηνύματα πλέον. Είναι πολύ μεγάλος όγκος, είναι πάρα πολύ όλο αυτό, δεν είναι διαχειρίσιμο πια. Κάποιοι το καταλαβαίνουν και χαίρομαι, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ πορεύομαι με τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν και το ξαναδένει πολύ περισσότεροι όλοι αυτοί. Εντάξει, είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερα μοναδικό αυτό το ταξίδι. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα, το συγγραφικό ταξίδι. Θεωρώ ότι αν κοίταγα τον εαυτό μου σε μερικά χρόνια και έβλεπα ότι δεν το έχω κάνει αυτό, δεν το έχω δουλέψει, δεν έχω ταξιδέψει με όλο αυτό που κάνω, νομίζω ότι θα ήμουν δυστυχής και χαίρομαι ιδιαίτερα που το ζω. Το ζω πραγματικά. Υπέροχα, πραγματικά υπέροχα. Εγώ τώρα θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου την Κυριακή. 10. Σε περιμένω ένα ποτήρι κρασί. Καλά, εννοείται. Λοιπόν, Κυριακή, ακούτε όλοι προσεκτικά. Καταρχάς, κάντε κράτηση της θέσης σας. Επικοινωνήστε με το Βιβλιαχώρα για να κρατήσετε, παρακαλώ, τη θέση σας, για να ξέρουν και οι άνθρωποι τι να περιμένουν. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να βλέπουμε εδώ και την αφίσα. Υπέροχα. Κρασί από τα χείλη σου, λοιπόν. Στο κτήμα Βίβλια Χώρα την Κυριακή 10-11 στη 1 το μεσημέρι. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο Κυριακή μεσημέρι, γιατί εκεί τα συνδυάζει όλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενοτουρισμού, αν δεν κάνω λάθος, η Κυριακή. Αλήθεια. Ναι, γιατί είχα πολλές προτάσεις για αυτή τη μέρα, αλλά προλάβανε οι άνθρωποι του Βίβλια Χώρα και με κλείσανε νωρίς. Ήταν έξυπνοι και με κλείσανε νωρίς. Οπότε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Εγώ σου είπα: ανεβαίνω με πολύ χαρά. Θα είμαι από το Σάββατο στην Καβάλα. Θα κυκλοφορήσω στη βραδινή Καβάλα το Σάββατο, εννοείται, γιατί μου αρέσει πολύ και η πόλη. Χαμός. Οπότε μέσα σε 24 ώρες θα βγω και στην Καβάλα, θα κάνω και την παρουσίαση και μετά την Κυριακή θα επιστρέψω, γιατί πρέπει να προλάβω τον αγώνα της κόρης μου την Κυριακή το απόγευμα στην Αθήνα. Θα έχω πιει τα κρασάκια μου, έτσι πρόσεξε. Εντάξει. Αλλά σου έχω εμπιστοσύνη, είπες λίγο και καλό όταν οδηγώ με σύνεση κτλ. Θα έρθω με αεροπλάνο, δεν προλαβαίνω να έρθω με το αυτοκίνητο έτσι κι αλλιώς. Οπότε... οπότε ας αφήσουμε στον πιλότο την ευθύνη. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μία φορά. Και σας περιμένω. Εννοεί. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Κυριακή. Από το Σάββατο δηλαδή, άμα σε πετύχουμε στο δρόμο, καταλάβατε τώρα εσείς. Ωραία. Δεν είναι να πετύχουμε, μπορούμε να κανονίσουμε να βρεθούμε κανονικά σαν άνθρωποι. Θα κανονίσουμε, αλλά έτσι το λέω τώρα εγώ, ξέρεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ την Κυριακή θα τα πούμε στο Βιβλιαχώρα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.